Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές. Λέγαμε και τα δικά μας εδώ, γι' αυτό η κλειστική γραμμή. Λοιπόν, πρώτα να ρωτήσω, εσείς τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ είμαι. Αλήθεια? Ναι, βέβαια. Να πω λοιπόν. Άρα λοιπόν από κοινού έπρεπε να πιέσετε την κυβέρνηση με τον κύριο Τσιμπαλάκη. Καλά τώρα, εντάξει, και εμείς ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά δεν κάνουμε και εσύ. Εδώ υπάρχουν τόσα θέματα στην Καστοριά και στη χώρα. Όσο σε το ανάστημά του ο κυβερνητικός βουλευτής για πράγματα που χάθηκαν στην Καστοριά και όρθωσε το ανάστημά του για να έχουμε μία ώρα παραπάνω ανοιχτά τα καταστήματα. Εντάξει, τώρα. Ναι, αλλά σκεφτείτε να ερχόταν 2-1. Τι θα κάνατε εσείς οι παοκτζίδες? Το προλαμβάνει. Σας βάζαν όλους πρόστιμο. Το προλαμβάνει, είναι καλό να το προλαμβάνουμε σε θέματα που αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τους πολίτες, το μέλλον της πόλης μας την επόμενη μέρα. Λέτε λοιπόν ότι όπως προτάσει ο κύριος Τζιγαλάκης στα στήθη του για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να προτάξει για τον νομό. Κύριε Νατσούλη, καταργήθηκε το τμήμα φροντίδας και προσχολικής αγωγής. Καταργήθηκε το κέντρο φυσικής αποκατάστασης. Καθυστερεί το φυσικό αέριο και θα έχουμε άλλους 3 χειμώνες με πολύ ακριβά κάψιμα. Δεν έχει γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο Καστοριάς, παρόλο που ήμασταν η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Δεν γίνονται τα έργα, ούτε καν αυτά τα οποία είχαμε προγραμματίσει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Καθυστέρησαν 1,5 χρόνο ακόμη και την δημοπρασία. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το μέλλον της γουνοποιίας, που δημιουργεί πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Σήμερα στην περιοχή μας έχουμε ποσοστά ανεργίας που φτάνουν στο 55%. Τα λουκέτα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οι εργαζόμενοι χάνουν την δουλειά τους. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν τη χάνουν μπαίνουν σε αναστολή εργασίας και είναι αναγκασμένοι να ζουν με 534 ευρώ. Η περιοχή πηγαίνει στην μεταλιγνητική εποχή χωρίς κανέναν σχεδιασμό και χωρίς καμία μέρημνα για την δική μας περιοχή. Καταργήθηκε ο φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα στην Καστοριά, που λέτε η Λάρκο. Και ο κύριος Τσικαλάγιας κάνει ερώτηση για να υπάρχει μία ώρα παραπάνω στα καταστήματα για να δούμε το ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σας λέω και εμείς ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Δεν κάνετε έτσι. Μάλιστα. Τελικά πάντως ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και για μια ακόμη χρονιά θα είναι στο Euro. Ναι, στεναχωρηθήκαμε χθες με την ομάδα μας. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να διορθώσετε. Εντάξει. Και μας βγάζετε και την ψυχή και εμάς που δεν είμαστε ΠΑΟΚ, αλλά συμπάσχουμε μαζί σας. Ένα πράγμα. Είναι ψυχοβαλτικός ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Είναι ένα πράγμα απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα που αξίζει τα καλύτερα και θα έχει τις ευκαιρίες να αποδείξει την αξία της ακόμη περισσότερο. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο που είχα ρωτήσει τον κύριο Τσικαλάγια, γιατί πολύ πρόσφατα κι εσείς αναρτήσατε και ένα κείμενο με τις συγγνώμες που ζητάτε από τη Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος Τσικαλάγιας φαίνεται ότι από τώρα δεν απαντάει αν θα ψηφίσει ή όχι. Όταν θα έρθει η ώρα, δεν είναι επίγον λέει αυτό το θέμα, όταν θα έρθει η ώρα θα τοποθετηθώ για αυτό επίγον. Το θέμα. Ήταν επίγον όμως όταν μίσθωνε λεωφορεία για να πάει. Το υπενθυμίσαμε αυτό. Εναντίον τη συμφωνία. Και γι' αυτό δεν ξέρουμε αν ένας άνθρωπος που έχει μισθώσει και λεωφορείο μπορεί να κάνει. Ακούστε λίγο. Ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε όλο αυτό το διάστημα πόσο υποκριτότανε κατά την διάρκεια της συμφωνίας των Πρεσπών. Πόσο έσπερνε το μίσος και τη διχόνοια στους πολίτες, προσπαθώντας να ικανοποιήσει πολύ ακραία εθνικά χαρακτηριστικά. Παραποίησε την πραγματική συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ήταν μια συμφωνία που ανάγκασε τη γειτονική χώρα
να αλλάξει το συνταγματικό της όνομα και από Σκέτο Μακεδονία να το κάνει Μακεδονία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία κορόιδευε τον ελληνικό λαό ότι όταν θα έρθει αυτή στην εξουσία θα ασκήσει βέτο για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μάθουμε από τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Ζάεφ, ότι όχι μόνο δεν ασκεί βέτο, αλλά δίνει και μάχες για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από Μακεδονομάχοι γίνανε Βόρειο Μακεδονομάχοι. Προχθές μόλις, σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και της Αμερικής, χαρακτήρισαν τη συμφωνία ιστορική. Και όταν αυτό αποκαλύφθηκε στη Βουλή, έτρεχε η ελληνική διπλωματία να αφαιρέσει τον όρο ιστορική, τραγελαφικά πράγματα. Και αφαιρέθηκε. Για το εσωτερικό της ακροατήριο και για την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός της, η Νέα Δημοκρατία φάσκει και αντιφάσκει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν... Διαβάζουμε πάντως ότι αντιδρούν στην κύρωση της συμφωνίας. Διαβάζουμε όμως ότι αντιδρούν περίπου 40 βουλευτές, δεν είναι και λίγοι. Ωραία, λοιπόν, όταν θα έρθουν. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο κύριος Τσικαλάκης μέσα σε αυτούς ή αν όταν είναι λοιπόν μέσα σε αυτούς. Θα έρθουν τα τρία μνημόνια συνεργασίας στη Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, θα έχουν την δυνατότητα να μας πούν τι ακριβώς πιστεύουν. Και εκεί θα αποκαλυφθούν όλοι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη ειδικά... στιγμή πάντως, ναι, η επίσημη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα είναι ότι προωθεί τη Βόρεια Μακεδονία και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάνει μνημόνια συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς και αποδεικνύει πόσο προσποιόταν όλο το προηγούμενο διάστημα για να κερδίσει ψήφους. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε κάτι, θα έρθει η ώρα του, δεν ξέρω πόσο σύντομα ή όχι θα έρθει αυτό, πάντως θα έρθει κάποια στιγμή στην Βουλή. Φαίνεται θα αναμετρηθούν ότι... όλοι, ναι, με την ιστορία. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Τώρα, έχει αναπτυχθεί μετά από μια τοποθέτηση του κυρίου Τζικαλάκη για τους συναδέλφους σας εδώ στην Καστοριά, θα λέγαμε μια διαμάχη με καθηγητές του Πανεπιστημίου για την διαζώσεις ή την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και μάλιστα χθες με αυτά που είπε ο κ. Τζικαλάγιας, όπως μας είπε τουλάχιστον και ο ίδιος, δέχτηκε τηλεφωνήματα των καθηγητών οι οποίοι διαφωνούσαν, κομψότερος όρος, γιατί έχουμε και μηνύματα έτσι πολύ μεγάλης διαφωνίας, με αυτά που είπε στη χθεσινή μας εκπομπή και στη δική του φυσικά τοποθέτηση. Θέλετε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα? Η λογική του κ. Τζικαλάγια βασίζεται στο γεγονός, την ώρα που έχουμε ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, δεν μπορεί να στερείται ο τόπος μας την παρουσία των φοιτητών στην Καστοριά για την διαζώσεις εκπαίδευση. Και επειδή οι καθηγητές δεν είναι από εδώ, ουσιαστικά εννοεί για την βόλεψή τους, μίλησε για επτάμινους καθηγητές όπως παλιότερα, να θέλουν να γίνεται έτσι το μάθημα με τηλεκπαίδευση, ώστε να μην φεύγουν από τον μόνιμο τόπο κατοικίας του. Μάλιστα ο ίδιος είπε σήμερα ότι παρά τα όσα άκουσε χθες, επιμένει σε όσα δήλωσε χθες. Ο κύριος Τσικαλάγιας με αυτή τη δήλωσή του πρώτον προσβάλλει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Καστοριά και δεύτερον προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Τι δηλώνει λοιπόν? Ότι θέλει να γίνονται τα μαθήματα διαζώσεις ή τουλάχιστον για, να μην στερηθεί, ναι, για να μην στερηθεί η Καστοριά, ναι, τους φοιτητές. Και αυτό το λέει ο άνθρωπος που δεν έκανε καμία κίνηση σαν κυβερνητικός βουλευτής να μην καταργηθούν τα δύο διετή τμήματα και το τμήμα φροντίδας και προσχολικής αγωγής στην Καστοριά που στέρισε εκατοντάδες φοιτητές. Το λένε όμως και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, λοιπόν, το λένε και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι μας λένε ότι ξενικιάζουν και οι υπάρχοντες φοιτητές. Και οι καινούργοι ούτε λίγο τους είδαμε. Ακούστε λίγο. Έχουμε μία έκτακτη κατάσταση σε όλη τη χώρα. Η κατάσταση αυτή δημιουργείται από την πανδημία και από την υγειονομική ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει. Το πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοίκητο. Έχει λοιπόν την δυνατότητα να κρίνει εάν μπορεί να υπάρχει η εκπαίδευση με απόσταση, η εκπαίδευση διασώσης ή ένας μεικτός τρόπος εκπαίδευσης ανάλογα και με τα μαθήματα και με τα εργαστήρια. Ας αφήσουμε λοιπόν την πανεπιστημιακή κοινότητα να κρίνει πώς μπορεί να το κάνει αυτό
τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Καστοριά το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο εξάμηνο έδειξαν ότι ήταν πανέτοιμα και για την τηλεκπαίδευση. Οι καθηγητές είναι εκείνοι που κρίνουν και γνωρίζουν και με βάση τα δικά τους αιτήματα θα πρέπει να κινηθεί η όλη κατάσταση. Κάποια μαθήματα, η γνώμη μου είναι ότι μπορούν να γίνονται με τηλεκπαίδευση, κάποια άλλα διαζώσεις, αυτό το γνωρίζει καλύτερα η πανεπιστημιακή κοινότητα. Πάντως βλέπω ότι άλλα τμήματα όπως τον, νομίζω το επικοινωνίας θα λειτουργήσει και διαζώσεις. Τα άλλα τμήματα θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Λέω ότι εξαρτάται και από το είδος των μαθημάτων. Ναι. Κάποια εργαστήρια πρέπει να γίνονται διαζώσεις, κάποια άλλα με τηλεκπαίδευση. Αυτό το κρίνουν οι πανεπιστημιακοί. Είναι ένα ζητούμενο και η παρουσία των φοιτητών, γιατί θυμίζω και όταν εσείς είχατε αναγγείλει τα τμήματα, μιλούσαμε για τον αριθμό των φοιτητών που θα έχει. Βεβαίως είναι ζητούμενο. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Κύριε Νατσούλη, ναι. Βεβαίως είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία των φοιτητών και γι' αυτό κάνω την κριτική που κάνω στον κύριο Τσικαλάγια για το ότι δεν φρόντισε να έχουμε περισσότερους φοιτητές στην Καστοριά. Το ίδιο σημαντική είναι και η υγειονομική ασφάλεια σε αυτή την έκτακτη κατάσταση που ζούμε. Άρα θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και η καθήλυνα αρμόδια γι' αυτό είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσταν μαζί μας, κυρία Τελεγιορίδου. Να είστε καλό καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.